σε κάτι το σημαντικό, κάτι το ξεχωριστό, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να απόψε να φιλοξενούμε εδώ μαζί μας τον δόκτωρ καθηγητή αεροδιαστημικής, τον κύριο Περικλή Παπαδόπουλο. Τα λέγαμε με πολύ μεγάλη απόσταση, τώρα τα λέμε και από κοντά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ Θέμη, και αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος να είμαι εδώ πέρα στην πατρίδα και στη γενέτειρα. Δική μας χαρά που είστε για μία ακόμη φορά και στη Μεσσηνία και εδώ στο στούντιο, έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Και θέλω έτσι να ξεκινήσω με μία σειρά από ενδιαφέροντα ζητήματα. Μπορεί η υπόθεση του διαστήματος ορισμένες φορές να είναι μακρινή, αλλά συμπέφτηκε με μία σειρά από πράγματα τα οποία τρέχουν. Αρκετές προκλήσεις και αρκετά τα νέα δεδομένα για το διάστημα. Ποια είναι αυτά που έρχονται και τι μας ετοιμάζεται για τις επόμενες αποστολές, θα λέει κανείς. Το τεράστιο θέμα με την εκλογή του Τραμπ, τελείως παραδόξως, έχει επιταχύνει αυτή τη διαδικασία για μια αποστολή στον Άρη, και σαν ενδιάμεσο βήμα θεωρείται μια μόνιμη βάση στη Σελήνη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποκατασκευή ένας διαστημικός σταθμός γύρω από τη Σελήνη, μέσω του οποίου θα γίνουν πάρα πολλές πάρα πολλά εγχειρήματα και μελέτες, και μέσα σε αυτά συμπεριφάνονται και πολλοί μικροδορυφόροι, μικρά ρομποτάκια, Σελήνη κτλ. Αλλά ο στόχος είναι η εκπαίδευση δύο αστροναυτών για την επερχόμενη αποστολή στον Άρη, που θα είναι το 2030-33, κάπου εκεί. Μάλιστα. Πάντως βήματα γίνονται, θα λέει κανείς, σε επίπεδο τεχνολογίας, και φαίνεται ότι και αυτά που έχουμε δει και από τον Elon Musk, έτσι που τα είδαμε τώρα πρόσφατα, θα λέει κανείς, αλλά και αυτά που έχουμε δει με τις αποστολές, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η NASA, δηλαδή προς την κατεύθυνση του Άρη ή και προς την κατεύθυνση της Σελήνης, ξανά να δούμε μία ακόμα αποστολή. Κοιτάξτε, βασικά η NASA έχει ξεκαθαρίσει, ή μάλλον θα μπορούσα να πω, έχει ξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση του διαστήματος τουλάχιστον 15 χρόνια πριν. Και αυτό που βλέπετε με το Blue Origin, με το SpaceX, όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα αυτών των δύο δεκαετιών, ας πούμε. Οπότε οτιδήποτε είναι σε low Earth orbit γύρω από τη Γη, οτιδήποτε είναι σε περιστροφή γύρω από τη Σελήνη, όλα αυτά θα είναι στον ιδιωτικό τομέα. Καθαρά. Δηλαδή οι αποστολές της NASA εστιάζονται στον Άρη και στους επόμενους πλανήτες. Ήταν αποστολές που είχαν μεγάλο κόστος, έτσι. Και αυτές οι αποστολές με την ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα ρίχνει το κόστος λίγο πολύ για τις κυβερνήσεις. Βεβαίως. Υπάρχει το λεγόμενο οι δύο καμπύλες S, οι οποίες στέμνονται κάπου. Η πρώτη καμπύλη στην πρώτη φάση βασικά έχει στην κυβέρνηση, που χρηματοδοτεί τα τεράστια κονδύλια και τεράστια προγράμματα που ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να. Και μετά έχουμε το ιδιωτικό τομέα που ξεκινάει πολύ χαμηλά, και κάπου αυτά τα δύο τέμνονται και αντιστρέφονται. Και τώρα βρισκόμαστε από την αντίθετη μεριά, όπου ο ιδιωτικός τομέας έχει αναλάβει το μεγαλύτερο κόστος, εφόσον έχει βρει πάρα πολλές τεχνολογίες έτοιμες, και εκεί πέρα είναι και ευκαιρία και για μας και για την Ελλάδα, και με τους μικροδορυφόρους και τις ελληνικές αποστολές που μπορεί να γίνουν σε ιδιωτικό επίπεδο. Κρατάω κάτι πολύ σημαντικό, γιατί η δική σας ομάδα έχει αυτή την ενεργή συμμετοχή σε όλες τις αποστολές της NASA, αλλά κρατάω και κάτι σημαντικό που είχαμε πριν από και λίγο καιρό σχολιάσει, τη διάκριση που υπήρξε και στο εξωτερικό και στο πρόσωπό σας από την τοπική κοινωνία του Σαν Χωσέ. Μία διάκριση σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του προγράμματος TEDx 8. 8, ναι. Του TEDx SAT. Ναι, ναι. Το Technology Education Satellite, η 8η αποστολή. Βέβαια, πρωτοπορήσαμε σε αυτό το τομέα. Ύστερα από τη δεύτερη αποστολή του TechSat, όπως ξέρετε, κάναμε το LambdaSat, την ελληνική αποστολή, πρώτη επισήμως αναγνωρισμένη ελληνική αποστολή στο διαστημικό σταθμό. Πώς εξελίχθηκε, βάζω μια μικρή παρένθεση πριν το ολοκληρώσω το πρόβλημα, πώς εξελίχθηκε αυτή η αποστολή με το LambdaSat? Αυτή η αποστολή θα σας δώσω έτσι λιγάκι το περιεχόμενο, γιατί δεν είναι πάρα πολλά γνωστά για αυτήν την αποστολή. Αλλά ξεκίνησε καθαρά με μια προσέγγιση να κάνουμε κάτι καθαρά ελληνικό εν μέσω κρίσης με παιδιά εξ Ελλάδος. Κάναμε μια ομάδα γύρω στα 6-7 άτομα, τα οποία ήρθαν στην Καλιφόρνια, τα εκπαιδεύσαμε, τους μάθαμε τις διαδικασίες κτλ. Και ξεκινήσαμε για τη χρηματοδότηση. Θα σας πω κάτι έτσι σε γενικές γραμμές. Προσέγγισα αρκετό κόσμο γνωστό, Έλληνα-Αμερικάνους κτλ. Για τη χρηματοδότηση. Αλλά προέκυψε ένα άτομο, πάρα πολύ σημαντικό άτομο, ο οποίος τελείως αφιλοκερδός στήριξε όλη αυτή τη διαδικασία. Και στην ουσία αυτό το ανώνυμο άτομο ήταν καταλυτικός παράγων, διότι όλη αυτή η προσπάθεια ήταν τελείως εθελοντική, χωρίς κανένα απότερο σκοπό εμπορικό. Πάνω στο LambdaSat, λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι ελληνικό. Κάτι εμπορικό, κάτι επιστημονικό και κάτι εκπαιδευτικό. Είχε αυτά τα τρία κομμάτια. Σκέλη. Όπως γνωρίζετε, το εμπορικό ήταν να βάλουμε για πρώτη φορά το AIS σύστημα να παρακολουθούμε τα εμπορικά καράβια, με μεγάλη επιτυχία.
Το επιστημονικό ήταν η πρώτη δοκιμή του γραφενείου στο διάστημα και το εκπαιδευτικό ήταν πολλά από αυτά που προέκυψαν μετά με τον αδελφό μου κτλ. Όταν φτάσαμε στο σημείο που είχαμε τελειώσει το preliminary, το critical design review και το final design review και φτάσαμε στο σημείο να παραδώσουμε το σύστημα, ετέθη θέμα αν είναι καθαρά ελληνική αποστολή, είναι αποστολή της NASA με ελληνική συμμετοχή. Και είχαμε πολλές διασκέψεις και συναντήσεις με το διευθυντή της NASA και η θέση φυσικά δικιά μου ήταν είναι ελληνικής κατασκευής, χρηματοδοτημένη από Έλληνες κτλ. Δεν υπήρχε λόγος να μην είναι ελληνική αποστολή. Και φυσικά και ο διευθυντής της NASA κτλ. Είμαστε φίλοι, προσπαθούσε να βοηθήσει την κατάσταση όσο μπορούσε βέβαια. Και κατέληξε να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό, διαφορά βασικά που στηριζόταν στο κόστος της εκτόξευσης. Δεν μπορούσε η Αμερικάνικη κυβέρνηση να πληρώσει αυτό το κόστος. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν γιατί ο sponsor, ας πούμε, για ποιο είναι το δικό του ο στόχος, για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Και εκεί κάναμε κάποιο διάλειμμα, μίλησα με τον ανώνυμο sponsor που μας βοηθούσε και του έθεσα αυτά τα δύο ερωτήματα. Φυσικά δεν τέθηκε ούτε για μία στιγμή το θέμα το οικονομικό. Ούτε καν δηλαδή, το κουβεντιάσαμε εις βάθος. Δεν υπήρχε θέμα να μην είναι ελληνική αποστολή. Αυτό ήταν δεδομένο και θα γινόταν οτιδήποτε, οποιοδήποτε ήταν το κόστος. Το δεύτερο ερωτηματικό που ήταν γιατί το κάνετε, λέω και να ρωτήσω γιατί το κάνουμε. Και η απάντηση ήταν ξεκάθαρα make us proud. Να μας κάνετε υπερήφανος. Αυτός ήταν ο μόνος στόχος. Και γύρισα μέσα, συνεχίσαμε την συζήτηση και έχει μπει για το Lambda Set. Το mission objective είναι make us proud. Είναι η πρώτη επίσημη ελληνική αποστολή, κατεγραμμένη στα αρχεία της NASA, άμα τα κοιτάξετε, με μεγάλη επιτυχία και ύστερα από την ολοκλήρωση της αποστολής και μας δώσανε και ένα βραβείο συγκεκριμένα από την NASA και νομίζω ήταν όλοι πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι από την απόδοση της ομάδας και τα αποτελέσματα. Και το AIS... Μια απόδοση, την οποία την έχω κάνει αυτή την παρένθεση και είναι απαραίτητη. Εσείς την είχατε πιστέψει από το θεωρητικό της σκέλος, να πω. Γιατί είχαμε μιλήσει πολύ παλιά στο παρελθόν, έτσι, σε μια σύνδεση Skype και το θυμάμαι πολύ ιδιαίτερα. Είχατε πιστοποιήσει ότι αυτό το πρώτο βήμα θα είναι πολύ σημαντικό στο να ακολουθήσουν μια σειρά από επόμενα βήματα. Και αυτή η ομάδα τα έφερε εις πέρας και στα τρία σκέλη που μας είπατε εσείς. Λοιπόν, τα κατάφερε και πραγματικά είμαστε όντως υπερήφανοι για τα παιδιά. Δείχνουν τις ικανότητές τους. Έχουμε ένα τρομερό αβαντά στην Ελλάδα. Έχουμε παιδιά υψηλού επίπεδου και επιδηματικού και όσο αφορά και το χαρακτήρα επίσης. Και τα παιδιά ακολουθούσαν την πορεία τους. Βγήκανε πάρα πολλά, πάρα πολλά μαθήματα από αυτή τη διαδικασία. Ένα μάθημα, τουλάχιστον για μένα, ήταν το project oriented approach. Δηλαδή, έχουμε ένα project, το λέμε Lambda, σε οτιδήποτε το λέμε, και εκεί συμβάλλουν οι συμπατριώτες μας, ο καθένας με τον τρόπο του, όπως μπορεί, σε καθαρά τεχνικό τομέα. Βλέπω και κάποια χαρακτηριστικά πλάνα πίσω που δείχνουν αυτήν την διάσταση με το μικροδορυφόρο, του πώς είχε γίνει από τον, με την εκτόξευση και όλα τα υπόλοιπα. Αφήνω λίγο το κομμάτι αυτό και έρχομαι πάλι στο TEDx SAT-8, για το οποίο διακριθήκατε, επαναλαμβάνω, από την Αμερικανική κοινωνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για όλη την ομάδα του Πανεπιστημίου. Τι περιλαμβάνει αυτή η αποστολή, να πούμε. Κοιτάξτε, κάνουμε μια σειρά από αποστολές με το TechChat, ο οποίος έχει πολλούς σκοπούς. Το πρώτο βήμα ήταν να τεστάρουμε τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και άμεσα με το έδαφος και με το δορυφορικά συστήματα που υπάρχουν κατευθείαν. Με το Inmarsat, με το Iridium κτλ. Αυτό το έχουμε κλείσει σχετικά αυτό το κεφάλαιο. Έχουμε κάνει ορισμένες καινοτομικά υποσυστήματα. Όπως κάναμε το πρώτο Space Virtual Reality Experiment στην τελευταία πτήση. Εικονικές πραγματικότητες. Εικονικές πραγματικότητες. Αλλά επίσης, τελευταίες δύο πτήσεις, έχουμε ένα σύστημα λέγεται ExoBreak, δηλαδή επιβραδύνουμε στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας για να αποφύγουμε τις υψηλές θερμοκρασίες της εισόδου, για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε το σύστημα να κάνουμε προς εδάφωση. Αυτό έχει στόχο μια αποστολή στον Άρη. Αυτή η αποστολή βασικά ξεκινάει από το Pascal Mission, το οποίο θεωρείται Mars Network Mission. Δηλαδή έχουμε πολλά μικροσυστήματα, τα προσγειώνουμε σε πολλά σημεία του πλανήτη και δημιουργούν ένα πλέγμα τηλεπικοινωνιών και επιστημονικής έρευνας. Βλέπω και τα πλάνα πίσω μας και θυμόμαστε όλοι και στην υπόθεση που είχε να κάνει, γιατί σήμερα κλείνουμε και 50 χρόνια από την
προσελήνωση της αποστολής εκείνης, την υπέρυθμη αποστολή. Βλέπω ότι ήταν μεγάλες αποστολές, πέρα από το θέμα του κόστους, αλλά ήταν και γιγαντώδεις αποστολές. Μεγάλοι δορυφόροι, μεγάλοι πύραυλοι, μεγάλο όλα αυτά. Τώρα πάμε σε όσο το δυνατόν πιο μικρά συστήματα. Μικροδορυφόροι, μικρότερα συστήματα και πολύ πιο εξελιγμένα. Επειδή ακουμπάμε την έννοια του μικροδορυφόρου και είναι και μια έννοια την οποία την έχετε προσεγγίσει πάρα πολλές φορές εσείς, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τους μικροδορυφόρους και αν θα μπορούσε η χώρα μας να παίξει κάποιον ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά το ζήτημα? Πιστεύω και εκεί είναι και όλη η ευκαιρία για την πατρίδα μας. Και αυτό που λέω πάντα και στις παρουσιάσεις και στην Αμερική, το σλόγγαν είναι «The next big thing is actually small». Αυτό είναι όλη η ιδέα. Και η ιδέα με τους μικροδορυφόρους είναι ότι ολοκληρώνουμε την τελευταία τεχνολογία, η οποία όσο πάει και μικραίνει, ειδικά στο Silicon Valley όπου βρίσκομαι, και ολοκληρώνουμε τα συστήματα, τα τεστάρουμε ή με επιτυχία και με αποτυχία. Και από την αποτυχία μαθαίνουμε. Και πάνω σε αυτό κτίζουμε συνέχεια, χρησιμοποιούμε την τελευταία τεχνολογία να κάνουμε καλύτερες αποστολές. Το θέμα, επειδή αναφέρεται το Apollo και τα 50 χρόνια κτλ., νομίζω αυτό είναι ένα τρομερό παράδειγμα, φυσικά για τη γενιά μου, που ήταν ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους μας, γιατί έφερε ένα όνειρο σε μια πραγματικότητα με πάρα πολλά ρίσκα. Το ίδιο επίσης προτείνω για την πατρίδα μας, να μην φοβόμαστε το ρίσκο. Γιατί όλα αυτά έχουν κάποιο ρίσκο όντως. Δηλαδή θα μπορούσε το Λάμδα σε μια αποστολή αποτυχημένη. Θα μπορούσε κάτι άλλο που προτείνουμε να είναι αποτυχημένο. Αλλά από την αποτυχία μαθαίνουμε. Χρειάζεται επιμονή και προσπάθεια συνολική όλοι μαζί να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας. Όταν μιλούσατε πριν από πολλά χρόνια, γυρνάω το μυαλό μου έτσι στα 7-8 χρόνια πίσω και αναφερόμαστε στον διαστημικό οργανισμό που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ελλάδα και μάλλον τότε θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί, κάποιοι το έβλεπαν με προβληματισμό ή με σκεπτικισμό, εγώ θα πω. Αυτή η ιδέα έγινε πραγματικότητα και έχουμε τον ελληνικό διαστημικό οργανισμό. Από εδώ και πέρα τι γίνεται και τι ρόλο μπορεί να παίξει η Καλαμάτα ή η Πελοπόννησος γενικά. Σωστό. Κοιτάξτε, το κλειδί για μένα είναι να πούνε τα κατάλληλα άτομα στην κατάλληλη θέση. Όπως λέω πάντα, είναι σαν να έχουμε ένα λεωφορείο, μπαίνουν όλοι μέσα, κλείνουμε τις πόρτες, αλλά ο κάθε ένας πρέπει να είναι στην κατάλληλη θέση. Οι άμεσες προοπτικές είναι καθαρά να αναφερθούμε και να λύσουμε θέματα πρακτικά που υπάρχουν για την πατρίδα μας. Όχι τόσο στο θεωρητικό επίπεδο, ούτε θα μπορούσα να πω και τόσο στο επιστημονικό, το οποίο επιστημονικό συνδέεται, αλλά πιο πολύ στο πρακτικό. Οπότε σε αυτό το τομέα παίζει πιο πολύ το engineering. Εφαρμοσμένη, μηχανική, μηχανολογική, ηλεκτρονική, όλοι οι τομείς. Γιατί βασικά οι μικροδορυφόροι ότι είναι μία δίωδο να συμβάλλουν όλοι οι τομείς σε ένα πρόγραμμα. Και έτσι αναπτύσσονται όλοι ταυτόχρονα. Και επίσης μιλάμε όλοι για innovation και για. Πώς το λέμε στα ελληνικά, έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου. Ανακαλύψεις. Ανακαλύψεις. Οι ανακαλύψεις συνήθως βρίσκονται στην τομή διαφορετικών επιστημών, όπως ας πούμε η μηχανική, η ηλεκτρομηχανική, η ακουστική, οπουδήποτε τέμνονται αυτές οι δύο τομείς, υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον. Νομίζω, κατά τη γνώμη μου, αυτό που λέμε είναι το μέλλον είναι βασικά το παρόν, είμαστε εν μέσω αυτής της κατάστασης, τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία. Να σας πω παραδείγματα, να γυρίσω λίγο πιο πίσω στο LambdaSat. Το LambdaSat ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή αποστολή που έγινε. Μετά από το LambdaSat με καλέσανε στο Von Karman Institute να τους βοηθήσω να κάνουν το QB50 που έγινε και ζητήσαμε να πούνε και δύο ελληνικά πανεπιστήμια της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης, το οποίο έγινε πραγματικότητα. Και μετά από αυτό ξεκίνησε η Ευρώπη, το European Space Agency, να δίνει μεγάλη βάση στους μικροδορυφόρους που ήταν στις τομές που ούτε καν είχαν ασχοληθεί ιδιαίτερως. Εάν είχε ξεκινήσει, τι προέκυψε λοιπόν από εκείνη την εποχή με την πρώτη ελληνική αποστολή σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρώτη, στην αμερικάνικη πλευρά τι προέκυψε? Μαθητές μου, παραδείγματος χάρη, ξεκίνησαν μια εταιρεία με το όνομα Planet Labs. Βρίσκουν μια σημαντική χρηματοδότηση. Μέσα σε 2 χρόνια η εταιρεία αυτή αγοράζεται από τον Google για 500 εκατομμύρια. Και τώρα αυτή τη στιγμή η εταιρεία, μέσα σε 4 χρόνια, αξιολογείται πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Από την ευρωπαϊκή πλευρά, από το QB50, τους βοηθήσαμε κτλ. Ξεκινάει το GAM Space, μαθητές από το VKI, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μικροδορυφόρων στην Ευρώπη και οι οποίοι προσπαθούν τώρα να διεισδύσουν και αυτοί στην αμερικάνικη αγορά. Όλα αυτά θα μπορούσαν να τα είχαμε κάνει εδώ στην Καλαμάτα. Δηλαδή η όλη προσπάθεια ήταν να κάνουμε εμείς οι Έλληνες για την πατρίδα μας. Όχι να φέρουμε τις γερμανικές εταιρείες ή τις γαλλικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
Νομίζω η ιστορία ήταν να αποδείξαμε με το Λάμδα ότι τα παιδιά μας έχουν τις ικανότητες να κάνουμε κάτι μόνοι μας για την πατρίδα μας και για τις ανάγκες μας. Άμεσα. Και οι οποίες ανάγκες καταλαβαίνουμε ότι θα ήταν πολύ σημαντικές και σε άμεση εφαρμογή από το. Εφαρμογές τεράστιες στην αλληλεία, στη γεωργία, στην τηλεπικοινωνία. Στη βιομηχανία και όχι μόνο. Και θέματα άμυνας προφανώς. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Άρα θα μπορούσε να τρέξει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι εδώ παραμένει ανοιχτό και το θέμα που έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός παραρτήματος, θα λέει κανείς, στην πόλη της Καλαμάτας. Να επιστρέψουμε στο ερώτημα που κάνατε, γιατί μάλλον το απέφυγα κατά κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό για μένα η Καλαμάτα να γίνει κέντρο, διαστημικό κέντρο. Οπότε αυτό συνδέεται με το διαστημικό οργανισμό, ο οποίος πρέπει να στελεχωθεί με δεκατάλληλα άτομα που έχουν πρακτική εφαρμοσμένη επιστήμη. Και γύρω από αυτό, ίσως κάποτε να δημιουργηθεί μια διαστημική πύλη, οι οποίες δημιουργείται συνεχώς κατά κόρον. Και θα έχουμε το διαστημικό τουρισμό όπως τα έχουμε πει στο παρελθόν. Και το έχουμε παρουσιάσει το θέμα διαστημική πύλη Καλαμάτας παγκοσμίως. Είναι γνωστό ότι κάποτε θα γίνει, έχει γίνει αποδεκτό. Και μάλιστα. Οι παρουσιάσεις που κάναμε τότε και βοηθήσατε άπειρα εκείνη την εποχή ήταν ότι όταν απογειωνόμαστε να κάνουμε μια εκτόξευση προς το διάστημα τουριστικού ενδιαφέροντος, βλέπουμε το Μεσσηνιακό κόλπο, τα ελληνικά νησιά, την Ελλάδα. Είναι μια οπτική. Εντυπωσιακό θέμα. Εντυπωσιακό θέμα, ναι, αλλά και συνδέει κάτι άλλο. Συνδέει το παρελθόν, την ιστορία με το μέλλον. Και αυτή η ιδέα της εξερεύνησης. Γιατί εμείς οι Έλληνες ήμασταν πάντα εξερευνητές. Και μάλιστα κάποιος στην Αμερική μου ζήτησε πώς θα απεικονούσα όλη αυτή την ιστορία με μια εικόνα. Και η εικόνα που είχα στο μυαλό μου ήταν ήμασταν εξερευνητές με τα καράβια μας παγκοσμίως. Και η εικόνα αμέσως μου δημιουργήθηκε ήταν ένα καράβι βασικά που πάει προς το διάστημα. Είναι η επόμενη φάση βασικά για τον ελληνισμό. Αλλά ίσως να μην είμαστε οι πρώτοι, αλλά πρέπει να είμαστε σε αυτό το παιχνίδι γιατί είναι ο χαρακτήρας του Έλληνα. Να. Το καταλαβαίνω και το υποσημειώνω με αυτή τη λογική, γιατί επαναλαμβάνω, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα της διαστημικής πύλης, κάπως αλλιώς ακουγόταν παλιά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν κλειστεί, αν δεν κάνω λάθος, εισιτήρια μέχρι και το 2025 για τις πρώτες διαστημικές αποστολές. Και κατανοεί κανείς και το κόστος και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν τρελόμαστε, θα πετάγανε από εδώ πύραυλοι ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν με κανονικά αεροπλάνα. Το θυμόμαστε και τι είχε κάνει και Swiss Space System. Τα είδαμε πίσω και στα πλάνα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι μία. Σειρά προκλήσεων που είναι άμεσες και από εδώ και πέρα χρειάζεται να παίξει ρόλο και η χώρα μας μέσα σε αυτές τις προκλήσεις. Κρατάω όμως και τους μαθητές, οι οποίοι μαθητές πρόσφατα και μαθητές έτσι, και από τα εκπαιδευτήρια Μπουγά και από τα γυμνάσια εδώ και λύκια της περιοχής της Καλαμάτας κάναν τα δικά τους πειράματα, συμμετείχαν στις αποστολές και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον με την δική σας βοήθεια και συνδρομή. Όχι, είναι τεράστιο κομμάτι γιατί αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον. Αυτά τα παιδιά θα υλοποιήσουν τα οράματά μας. Και αυτά τα πειράματα που έγιναν και με τις ελιές και τα λοιπά είναι πάρα πολύ σημαντικά και από πλευράς εκπαιδευτικής και από πλευράς πρακτικής. Αυτό που σας έλεγα προλίγο, μια επανδρομένη αποστολή στον Άρη, το βασικότερο θέμα είναι η διατροφή. Όταν οι αστροναύτες φτάσουν στον Άρη, η διατροφή πρέπει να υπάρχει ήδη στον Άρη. Τι καλύτερο από το ελαιόλαδο, από τα γνωστά προϊόντα, τα μεσνιακά, ίσως να ακούγεται λίγο κοινότυπο, αλλά η όλη ιστορία και να γυρίσουμε στην δεκαετία του 60 με το Απόλλο ήταν ότι η πραγματικότητα, το όραμα και η πραγματικότητα. Πώς καταραίει αυτό η αντίληψη που έχουμε στο μυαλό μας για το διάστημα ότι είναι κάτι ασύλληπτο. Και βασικά αυτό έχει κάνει και η NASA με την ιδιωτικοποίηση. Έχει κατεβάσει αυτό το εμπόδιο και έχει κατανοήσει ο κόσμος ποιες είναι οι εφαρμογές και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινότητά μας. Αυτά. Νομίζω η προσπάθεια που κάνετε συνεχώς εδώ πέρα είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά τα θέματα. Τα κόστη είναι σχετικά χαμηλά. Δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι θέμα πρωτοβουλίας, είναι θέμα εξωστρέφειας, είναι θέμα θέλησης. Και το πιστέψουν κάποιοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή μας παρουσιάζονται μια σειρά από ευκαιρίες και νομίζω πολλά παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό και έχουμε χάσει πολλά μυαλά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω λίγο, Θέμη, να γυρίσω πίσω στη διαστημική πύλη για να το ενισχύσουμε αυτό το κεφάλαιο. Από την εποχή που κάναμε αυτά τα σχόλια και τις παρουσιάσεις, όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει η Electron να κάνει εκτοξεύσεις από τη Νέα Ζηλανδία. Πολύ χαμηλού κόστους, έχει κάνει τουλάχιστον 3 εκτοξεύσεις με τεράστια επιτυχία. Όλο αυτό θα μπορούσε να γίνει από την Καλαμάτα πάρα πολύ άνετα. Αλλά είναι ένα απτό παράδειγμα. Δηλαδή, όλα αυτά δεν είναι θεωρία, είναι το παρόν. Και το μέλλον μας φέρνει καινούρια πράγματα, καινούριες τεχνολογίες,
Και όλα αυτά το ένα κτίζει πάνω στο άλλο. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για space, the new space economy, στο 1 τρισεκατομμύριο τουλάχιστον το χρόνο. Και δεν είναι τυχαίο ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει μια σειρά από πολύ μεγάλα ποσά για το αύριο. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Έχουν πλέον οι Ευρωπαίοι αρχίζουν και έρχονται στο Silicon Valley. Έρχονται μεγάλες εταιρείες ευρωπαϊκές, προσπαθούν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι εκεί στην πηγή που γίνονται τα πάντα, ας πούμε, όσον αφορά θέμα τεχνολογίας. Σω πιστεύω εάν μπορέσουν να πάρουμε ένα μικρό κομματάκι από αυτή τη νέα οικονομία, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή διαμονή και να ευχηθώ και τα καλύτερα και για τη συνεργασία αλλά και για την ίδια τη χώρα μας σε αυτό το νέο δρόμο που ανοίγει και που πραγματικά πρέπει κάποιοι να πιστέψουν και να δώσουν και την δική τους βοήθεια και τα φώτα όπως και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.